Πως μια πρώτη προσέγγιση του σχεδιασμού που έχει το αρμόδιο Υπουργείο για τη Διανομή Υγεών χαρακτήρισε τη συνάντηση που είχε με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, Γιώργο Σούστογλου. Όπως τόνισε ο κ. Σούστογλου, για το θέμα υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής, ωστόσο ο ακριβής σχεδιασμός θα αποσαφινιστεί σε επόμενες συναντήσεις. Συνάντηση εργασίας με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες του οργανισμού είχε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης Γιώργος Ζούστογλου, ο οποίος και μαζί με τους διευθυντές αναδασμού αλλά και των τοπογραφικών υπηρεσιών ενημερώθηκε για το σχεδιασμό του Υπουργείου που αφορά στη διανομή υγεών που περισσεύουν στις περιφερειακές ενότητες. Έγινε μια προσέγγιση του θέματος. Υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα και πάρα πολλές απαντήσεις δόθηκαν από την πλευρά του αντιπροέδρου. Και φυσικά θα επακολουθήσουν και άλλα συναντήσεις μέχρι να δοθούν οι τελικές οδηγίες για την εφαρμογή αυτού του μέτρου από την πλευρά του Υπουργείου. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι εκτάσεις οι οποίες έχουν ήδη διανεμηθεί στους αγρότες με το σύστημα της προσωρινής καλλιέργειας ανά έτος δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτές τις εκτάσεις. Ήδη υπάρχει πάντως έκδηλο ενδιαφέρον από αγρότες αλλά και κτηνοτρόφους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα διανομής γης. Φυσικά υπάρχει ενδιαφέρον και είναι ευχής έργων αν πραγματικά αυτή η δουλειά που έγινε από πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου και η εξέβρεση κάποιων εκτάσεων που ήδη υπάρχουν στη δικιά του τραποτίμηση που κάναμε να δοθούν στους αγρότες και πράγματι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και όχι μόνο από τους αγρότες αλλά και από κτηνοτρόφους οι οποίοι ενδεχομένως και από μελισσοκόμους οι οποίοι θα θέλουν να αναπτύξουν μια δραστηριότητα.